Είναι μια συζήτηση που ίσως δεν την έχεις κάνει αρκετά. Κοίτα, ήταν καταπληκτική περίοδος. Νομίζω ότι το αποδεικνύει και η πορεία που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρεις, ο Ηλίας πάντα ήταν το... το γκάζι στην παρέα, δηλαδή οι τρελές ιδέες. Δεν κόλλαγε πουθενά. Δεν κόλλαγε πουθενά, ναι. Πολλές φορές εμένα μου έμοιαζε αυτό ότι δεν είχε μέτρο. Ναι. Και εγώ συνήθως πολλές φορές είχα παίξει το ρόλο του φρένου, ας πούμε, σε αυτή τη... Όχι, έπαιξε το ρόλο του φρένου, αλλά υπήρχε και άλλο πράγμα. Δηλαδή, στην περίοδο του Ψινάκη, Ψινάκης πάντα, ο Ηλίας πάντα, ένας άνθρωπος που είναι υπερεκδηλωτικός, εκφράζει την πλάκα του, έχει φοβερό χιούμορ. Αλλά εκείνη την περίοδο εσύ δεν μίλαγες. Δηλαδή ήταν μια φάση που δεν μίλαγες. Ναι. Τυχαίνει και μιλάς μετά ή... Ήταν η αμίλητη περίοδο. Ήταν η αμίλητη περίοδο. Αυτό έχει σχέση με καθοδήγηση μάνατζερ, μη μιλάς, μη λαλάς, μη ναυτώνεις ή... Όχι, νομίζω ότι έχει αποκλειστικά να κάνει με το ότι εγώ δεν ήμουν σίγουρος για τον εαυτό μου. Τώρα. Το θέμα της σχέσης με τις γυναίκες, ας πούμε, είχες, το βλέπεις τώρα ή σου ήρθε μία και έξω, ήσουν πάντα έτσι κολλητός, ερωτευόσουν, καθόσουν ή ήσουν ένα παιδί που ξαφνικά μπαπ έφαγες ένα στούκο, ας πούμε, στα 30 κάτι. Ήμουν πολύ... Ένα ερωτιάρης πολύ. Σοβαρά. Ναι. Το γλυκό μου, το γλυκό μου. Δηλαδή... Έχεις κλάψει, ας πούμε, για κοριτσάκια. Θυμάμαι, ναι. Έχεις ένα θέμα με το γάμο. Έχεις κάνει παιδί, μένετε μαζί εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν παντρεύεστε. Ναι. Αυτό γιατί. Δηλαδή, είναι η εκκλησία που σπάει το δημαρχείο, σε σένα, στην Κάθια. Όχι, να σου πω την αλήθεια ότι η εκκλησία και όλη αυτή η διαδικασία, εγώ τη βρίσκω και πάρα πολύ, έτσι, πολύ ωραία, έτσι, γλυκιά. Μπορεί να σου αφήσει και κάποιες αναμνήσεις ωραίες και τα λοιπά. Και έξοδα. Δεν ξέρω, και έξοδα πολλά. δεν έχει... Ίσως δεν πιστεύουμε αρκετά και δύο σε αυτό. Ίσως ήμασταν τόσο καλά από την αρχή μαζί που δεν αισθανθήκαμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό. Ίσως δεν μας πιέσανε και οι γονείς μας ποτέ. Δεν πιέζουν οι γονείς, οι γυναίκες πιέζουν. Ναι, η Κάτια λοιπόν είναι από αυτές που δεν πιέζουν για αυτό το θέμα. Ναι. Και μάλιστα επειδή έχει βάλει πολλές φορές νηφικό. Ναι, στην Πασαρέλα, ναι, χιλιάδες φορές. Το έχω φορέσει, τι να το... Περίεργο, γιατί είναι... ξέρεις, όλες αυτές μεγαλώνουν με την εικόνα, γιατί μια μέρα νυφούλες, εσύ σκέφτηκε να γίνεις γαμπρούλης μια μέρα. Το έχεις σκεφτεί, ξέρεις, να βγεις μια εκκλησία, να σου πετάνε στο κεφάλι φίλους σου, να σε κάνουν, να σε φλωμώνουν στο ρύζι. Ναι, το έχω σκεφτεί, ναι. Τι λες. Άντε με το καλό. Με το καλό. Γκόρη, τι γενικά ασχολείσαι, παίζεις, ας πούμε, παίζεις κούκλες, παίζεις αυτά τα πράγματα που παίζουν οι γυναίκες, παίζεις με την Μπάρμπι, τι κάνεις. Εγώ έχω αναλάβει να τις ανεβάζω την αδρεναλίνη, βασικά. Λες. Την πετάω ψηλά, την πετάω στην πισίνα και τέτοια. Σαν ένα αγοράκι. Σαν ένα αγοράκι. Διάβασα όμως κάπου, μας είπες νομίζω μία φορά, ότι η κόρη σου είναι περίεργο, είναι 2,5 χρόνια τώρα. Δύο. Ακόμα δύο, δηλαδή το Νοέμβριο. Και διάβασα κάπου ότι η κόρη σου είναι λίγο έτσι ανοιχτό κορίτσι. Κυνηγάει τα αγόρια, λες, στις παιδικές χαρές. Τόσο ωραία, μιλάς. Δηλαδή, είναι ένα αγοράκι και αρχίζει η Αναστασία και του κυνηγάει από πίσω. Ναι. Τι εσύ του κοντά τα... Εγώ κοντά. Εγώ έχω έναν... Έχουμε καλή διαφορά ηλικίας. Ναι. Δηλαδή... Όχι εγώ με σένα. Ναι. Ο γιος με την κόρη σου. Δεν νομίζω. Καλά. Ας μην νομίζεις. Ή τουλάχιστον ξεκίνησε να του παίρνεις πολλά παπούτσια από τώρα. Να του πάρω παπούτσια, γιατί. Ναι. Θα κάνει πολύ τρέξιμο. Πολύ τρέξιμο, Καλά. Και σκέψου η κόρη σου να έρθει μια μέρα. Τελείως χαζομπαμπάς, Τελείως χαζομπαμπάς. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, κολώνει το θέμα του ότι μια μέρα η κόρη σου αναγκαστικά θα έχει και ένα φίλο. Άμα το έχει σκεφτεί ότι μια μέρα θα έρθει με έναν τύπο εκεί. Με μακριά μαλλιά, ξέρω εγώ, με αυτό, με ένα τζιν ξεπλημένο, με σκισμένο που κάμισο, εξαρτάται. Κάνει σαν και εσένα που κυκλοφορεί αλεχρήτη με τα σκισμένα εκεί πάνω στα τέτοια. Σίγουρα εμφανίζεται με έναν τέτοιο τύπο. Ήταν ο γιο σου πάντω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λεχρήτη ο γιο μου, δεν νομίζω. Έτσι. Πε ότι έχει την πέρα. Τι θα κάνει δηλαδή. Έρχεται η ώρα τώρα. Θα έρθει σε μένα πρώτα. Ξέρεις, τι περνάνε, τι 5, τι 10, θα έρθει σε ένα πρώτα. Έτσι θα περάσει τον μπαμπά. Να πάρει μια έγκριση. Οκ, να είσαι σίγουρο γι' αυτό και σε μένα πρώτα, ναι.